Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστήριου και όπως σας είπαμε, αλλαγή θέματος και αλλαγή καλεσμένων. Να ξεκινήσω. Σε φεύγουμε τα πολιτικά. Εντελώς. Ίσως και να είναι και μια χρήσιμη ανάπαυλα. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ της Real News, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχει ξαναέρθει εδώ και έχουμε κάνει και άλλη εκπομπή για τα αθλητικά. Εντάξει, ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, λοιπόν. Εγώ τώρα που πήρα τη σκητάλη να παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους που είναι με αφορμή την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Final Four αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μιλήσουμε όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά για το μπάσκετ. Να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση. Καλησπέρα σας. Έναν προπονητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Πανιόνιο, Άρη, τίτλους. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Δίπλα του Βαγγέλη ο Σκλάβος, επίσης ένας αθλητής με πέρασμα από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, από ομάδες Ιταλίας, Ρωσίας, Ισπανίας, σημερινός ατζέντης Ελλήνων και ξένων αθλητών. Και ο Κώστας ο Αγγέλου, ο οποίος είναι στο προπονητικό team των σχολών Δούκα, μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, στην Α2 και όχι μόνο, και γενικά ο ίδιος ασχολείται με πολλά μικρά παιδιά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τον κύριο Κυρίτση, το πρεσβύτερο της παρέας, και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό και στο αυριανό παιχνίδι Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ. Θεωρητικά υποτίθεται η Ρώση είναι το φαβορί, σύμφωνα με τους ειδικούς. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ τη δική σας γνώμη, αν το πιστεύετε ότι έχει τον πρώτο λόγο και τι πιθανότητες δίνεται στον Ολυμπιακό να επαναλάβει κάποια από τις επιτυχίες που είχε επί των Ρώσων σε Final Four. Κοιτάξτε, το τίτλος του φαβορί είναι δύσκολα να το πεις όταν πρόκειται για ένα αγώνα. Αν ήταν μια σειρά από αγώνες, τότε ίσως. Αλλά σε ένα αγώνα πολλά μπορεί να συμβούν. Οι αποστάσεις των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλες. Βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει δύο σημαντικές απουσίες. Δύο παίκτες κλειδιά, τον Λοτζέσκι και τον Χάκετ, οι οποίοι δεν παίζουν. Και οι οποίοι είναι πάρα πολύ, θα ήταν πάρα πολύ σημαντική βοήθεια αν τους είχε ειδικό σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ο Μέλλον Χάκεν είναι από τα καλύτερα αμυντικά γκάρ που θα χρειαστεί απέναντι στη ΤΣΣΚΑ που στηρίζει όλο το παιχνίδι στα γκάρ της, στον Ντεκολόν και στον Θεόντοσης. Και φυσικά ο Λοτζέσκι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ που απειλώντας από μακριά τα καλάθια επιτρέπει στον. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει μάθει να ζει με τα προβλήματα αυτά. Εντάξει, έχει μάθει στην κανονική σεζόν, αλλά στα δύσκολα χρειάζεται να έχεις πλήρη ομάδα. Ναι. Και θα είναι μια απουσία, αλλά όπως είπαμε, σε ένα αγώνα πολλά μπορούν να συμβούν. Ο Ολυμπιακός έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι έχει μια καλή προϊστορία με την ΤΣΣΚΑ. Έχει καταφέρει δύο φορές να την κερδίσει κάνοντας μεγάλες ανατροπές και κερδίζοντας και τίτλο. Αυτό μένει στο μυαλό των παιχτών, αλλά βεβαίως δεν πάει να πει και πολλά πράγματα, διότι κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός. Εάν καταφέρει να μείνει κοντά στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά του αγώνα, θα έχει μεγάλη τύχη. Θα εξαρτηθεί, κατά την κρίση μου, πάντα οι αγώνες που κρίνονται σε ένα αγώνα, τα σημαντικά είναι πώς ξεκινάς και πώς διαχειρίζεις το τρίτο δεκάλεπτο. Αυτά είναι τα σημαντικά σημεία για μένα. Αν καταφέρει και σταθεί σε αυτά και πάει το παιχνίδι κοντά μέχρι το τέλος, θα έχει μεγάλη τύχη, γιατί έχει παίκτες ηγέτες όπως είναι ο Βασίλης Πανούλης και ο Γιώργος Πρίντες που μπορούν να πάρουν το βάρος της τελευταίας επίθεσης επιτυχώς. Άρα έχει ελπίδες και η ελληνική κοινή ομάδα. Βεβαίως. Ξεκινάνε όλες οι ομάδες με 25%. Δεν είναι εδώ πλέον, δεν παίζουν ούτε ρόλο ούτε μπάτζετ, ούτε ακόμα ο κόσμος που λέει ο κόσμος, οι Τούρκοι θα έχουν. Αυτά ήταν παλιά, επηρεάζαν τόσο πολύ. Τώρα σε αυτά τα τεράστια γήπεδα και με απόσταση από τον κόσμο, οι παίκτες έχουν συνηθίσει να παίζουν συνεχώς σε τέτοιο περιβάλλον. Η διαιτησία έχει αλλάξει. Η Ευρωλίγκα κρατάει πολύ αυστηρούς κανόνες σε οτιδήποτε επεισόδιο γίνει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα κατά κόρον ο έκτος παίκτης. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι πιο δυναμικό? Είναι διαφορετικό σπορ. Είναι τελείως διαφορετικό σπορ. Το μπάσκετ έχει τέτοιες εναλλαγές στο σκορ που κρίνεται ανά πάσα δευτερόλεπτο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Στο ποδόσφαιρο είναι μια πιο σταθερή κατάσταση, η φάση είναι πιο ξεκάθαρη, τεράστιοι χώροι. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικό σπορ. Ρίγορση, όλοι ομάδες. Ναι, εδώ είναι άμυνα επίθεση, όλοι οι παίκτες είναι πολύ μικρός ο χώρος για τα τεράστια κορμιά πλέον των καινούριων αθλητών. Διότι οι καινούριοι αθλητές είναι κάτι υπερφυσικό. Όταν εμείς παίζαμε δεκαετία του 60 και του 70,
Αυτοί που ήταν σεντρεφόρ για μας και γράφαν ιστορία, ξέρω εγώ να θυμάστε τον Γιώργο τον Κολοκυθά που άφησε ιστορία σαν σεντρεφόρ, κέρδιζε, ήταν πρώτος κόρσορ στα ευρωπαϊκά, ο άνθρωπος ήταν 95. Σήμερα 1,95 είναι τα, τα γκάρ. Είναι τα, και τι και παραπάνω. Από 1,95 μέχρι 2 μέτρα είναι τα γκάρ. Δηλαδή έχει αλλάξει. Ύστερα η σωματοδομή είναι πολύ υψηλή, δυνατή και γρήγορη. Παλαιότερα, άμα ήσουν ψηλό, δεν μπορούσε να κουνήσει. Τώρα είναι, τα κάνουν όλα. Είναι άλλο. Άλλο. Όπως και στο ποδόσφαιρο, βεβαίως. Οι Γερμανοί φέραν άλλη αλλαγή στο ποδόσφαιρο και οι Εγγλέζοι παίζουν πολύ πιο γρήγορα. Παλαιότερα, θυμόμαστε και στο ποδόσφαιρο, όταν έπαιζε αριστερό μπακ, την άραζε. Αριστερά μπακ. Έπαιζε εκεί. Τώρα δεν είπε. Και στο ποδόσφαιρο σχεδόν είναι όλοι πάνω κάτω. Έχει αλλάξει. Αλλά είναι διαφορετικό. Έχει πιο πολύπλοκα και δύσκολα συστήματα. Δεν το συζητάμε. Το μπάσκετ. Μα το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο κλέβει συστήματα από τον μπάσκετ. Μονίμως. Αυτά η ζώνη και τα match-up και τα, αυτά είναι όλα του μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο. Κάποτε εγώ θυμάμαι όταν ήμουν, τώρα λέμε ιστορία, στον Πανελλήνιο, ερχόταν ο Αλέφατος και καθόταν και έβλεπε τις προπονήσεις μας. Τώρα μιλάμε το 82. Και αντέγραφε συστήματα του μπάσκετ για να τα κάνει στο ποδόσφαιρο. Ήταν του ξύμιου προπονητέ ο Αλέφαντο. Πολύ έξυπνο και ήταν ένα άνθρωπο που τα αγαπούσε και τον το μελετούσε. Δεν ήταν όπω νομίζει ο κόσμο. Πάω στον Βαγγέλη τον σκλάβο. Ο Βαγγέλη, το εξή ήθελα να ρωτήσω. Παλέμα, ωστόσο. Με νεαρό είστε. Ναι. 39 είμαι. Εντάξει, μια τέτοια. Βέβαια, εντάξει, παίζει ακόμα, αλλά το θέμα. Αλλά σε πιο χαμηλό επίπεδο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Ολυμπιακός λέμε ότι είναι μια ομάδα με δυνατό κορμό, σκληρό κορμό. Οι Τσέσοι, οι Ρώσοι, συγγνώμη, στηρίζονται κυρίως στον Ντεκολό Τεόντοσιτς. Αυτό κατά πόσο θα φέρει ισορροπία στον αγώνα, δηλαδή πού δίνει πλεονέκτημα, στον Ολυμπιακό του ελληνικού κορμού ή στην Τσέσσεκα των προσωπικότητων των δύο. Καταρχάς δεν νομίζω. Όσο έχει να κάνει με τη Τζεσεκά, δεν νομίζω ότι στηρίζεται μόνο ο Τεόντοσιτς με τον Ντεκολό. Είναι οι δύο παίκτες που είναι δημιουργοί εκτελεστές. Πυλώνες, ας πούμε. Που έχουν πιο πολύ την μπάλα στα χέρια. Αλλά έχει πραγματικά πολύ γεμάτο ρόστερ και παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο και μεγάλη ποιότητα και παίκτες με εμπειρία. Δηλαδή, νομίζω έχει όλο το πακέτο η ομάδα της Τζεσεκά. Όσο έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι το σήμα κατά τεθέν του Ολυμπιακού είναι η άμυνα. Και νομίζω γι' αυτό τον κάνει επικίνδυνο τον Ολυμπιακό για κάθε ομάδα. Ότι είναι μια ομάδα σκληρή. Νομίζω το έδειξε και στη σειρά με την ΕΦΕΣ. Τη στιγμή που χρειάστηκε να είναι σκληρός απέναντι σε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα όπως ήταν η ΕΦΕΣ. Νομίζω έβγαλε το πρόσωπο το οποίο μας έχει συνηθίσει. Και ειδικά με Έλληνες παίχτες, με τον ελληνικό κορμό που είναι η δύναμή του. Και ένας κορμός ο οποίος είναι όλοι διεθνείς παίχτες, άρα έχει μια ομοιογένεια. Άρα δηλαδή πρέπει να απαντήσει, ας πούμε, στην ανωτερότητα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη της Τσέσεκα, με την άμυνα του. Νομίζω πρέπει να είναι σκληρός ο Ολυμπιακός να κρατήσει το όπλο του, που είναι η άμυνα. Από εκεί πέρα όμως, για να συμπληρώσω αυτό που είπε και ο coach πριν, αυτά τα παιχνίδια κρίνονται πάρα πολύ και σε τι μέρα θα βρεθεί η ομάδα. Στην ευστοχία. Που είναι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά βλέπουμε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν ξεκινάνε καλά ή κάποιος παίχτης τραβάει ένα σκορ το οποίο στο επόμενο παιχνίδι είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Και νομίζω ο Ολυμπιακός, αν φτάσει, το έχει κλειστά το παιχνίδι, θεωρώ ότι, όπως είπε και ο coach και πριν, έχει τους δύο ηγέτες του, τους δύο Έλληνες, τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη. Αλλά δίπλα έχουν προσθεθεί και άλλοι παίκτες και άλλα Ελληνόπουλοι, οι οποίοι είναι εξίσου προσωπικότητες και όπως βλέπουμε ότι δεν φοβούνται να πάρουν, μάλλον έχουν κερδίσει παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι. Σε σχέση με αυτό που είπατε, Ελληνόπουλα, ποια είναι η αναλογία με Ελλήνων και ξένων παιχτών? Στον Ολυμπιακό λέτε? Στον μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει πάρα πολύ η αναλογία. Στον μπάσκετ, ο αριθμός των Ελλήνων παιχτών σε σχέση στην Ελλάδα, στην Ελλάδα νομίζω, όχι νομίζω, είναι 6 ξένοι οι οποίοι μπορούν να πάρει κάποια ομάδα. Θέλω να πω ότι η αναλογία που είναι στις ομάδες μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Εκεί είναι περισσότερη εννοεί και από τον εθνικό κανονισμό πρέπει να έχεις μέχρι 6 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να έχεις 6 Έλληνες. Αυτό όμως δεν ισχύει πια στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα τα έχουν αφήσει ελεύθερα. Μπορεί να έχει και 12 ξένους. Αλλά η προϊστορία έχει δείξει ότι οι ομάδες που έχουν καλούς Έλληνες παίκτες είναι και πιο σταθερές και πιο καλές ομάδες. Αυτό το πρότυπο το ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός επί ο Μπράντοβιτς, που είχε πάρει τους 6-7 καλύτερους Έλληνες παίκτες.
σπανούλιδες, διαμαντίδες, τσατσαρίδες, όλη την Αφρόκ Φώτσης που ήταν πιτσιρικάδες. Και έκανε αυτήν την ομάδα που για 10 χρόνια μονοπολούσε. Αυτό το πρότυπο το αντέγραψε ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή έχει, όπως είπε και ο Σκλάβος, έχει 6 παίκτες, για να μην σου πω 8 παίκτες Έλληνες, οι οποίοι είναι όλοι διεθνείς. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω σε αυτό, δεν πρόλαβε την ανανέωση. Το θετικό με αυτό είναι ότι ο Έλληνας έχει μεγαλύτερη συνέστηση του συναισθηματικού βάρους που κουβαλάμε εδώ στην Ελλάδα παρά στο εξωτερικό. Δηλαδή οι ξένοι παίκτες. Ναι, οι ξένοι παίκτες δεν θα χάσουν το παιχνίδι, το θεωρούν λογικό να βγουν το βράδυ, να πιούν μια μπύρα, να παραγλεντήσουν κτλ. Αυτό ο Έλληνας ξέρει ότι δεν είναι αποδεκτό. Δηλαδή, εδώ, άμα χάσει ένα ντέρμπι, τρεις μέρες κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, δεν μπορεί να βγει έξω. Και όλο αυτό φέρνει μια ευθύνη και μια βαρύτητα στην ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως στο μπάσκετ τα πήγαμε και καλύτερα από ό,τι στο ποδόσφαιρο και βγάλαμε και πολλούς Έλληνες παίχτες διεθνούς κλάσεις και στέλναμε εμείς στο εξωτερικό. Στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε τόσο καλοί. Καλά, δεν υπάρχει σύγκριση στα δύο σπορ. Τώρα μην κοροϊδεύω. Μπορεί το ποδόσφαιρο να αποφύσει το εθνικό σπορ παγκοσμίως, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά τις επιτυχίες, το μπάσκετ μας έχει στην κορυφή όχι μόνο του πανευρωπαϊκού αλλά και του παγκοσμίου. Αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση και να πούμε ότι από το 87 που πήραμε τότε το πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Ακολουθήθηκε μια πορεία που μας κράτησε στην κορυφή. Ναι, και πριν το 87 είχαμε επιτυχίες. Το 2004 αντιστοίχως πήραμε ένα πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Ναι, δεν είχαμε όμως αντίστοιχη πορεία. Καλά, εκείνο κοιμήθηκε. Ήταν μια φωτοβολίδα που φάνηκε. Αυτό ήταν θαύμα. Ενώ στο μπάσκετ υπάρχει δουλειά συγκεκριμένη. Ναι, μα εδώ βλέπεις. Δημιουργήθηκε η βάση για να έχεις και μια καλύτερη ανάπτυξη. Δεν είναι ανάγκη να φτάσεις στο ίδιο επίπεδο. Την εθνική ομάδα ακριβώς. Γιατί την γενική εικόνα που έχει ένα σπορ σε ένα κράτος δεν τη βλέπεις από την εθνική ομάδα. Ή ξέρω εγώ από έναν αθλητή. Σωστά. Τη βλέπεις από το σύνολο στο μπάσκετ. Η εθνική ομάδα στηρίζεται σε κάποιους αστέρες τους οποίους τους εκτρέφει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε εκτός από την εθνική ομάδα που κάνει διακρίσεις εκτός από τα τελευταία χρόνια που κάνει μια ανανέωση. Οι ελληνικές ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μονοπολούν την Ευρώπη, τους τίτλους. Αν βάλεις πόσους τίτλους ευρωπαϊκούς. Άρα δηλαδή η βάση δεν είναι μόνο μια επιτυχία που κάνει μια στιγμή μια ομάδα ή εθνική. Έχουμε μια σταθερότητα. Μπορούμε σε πολλά πράγματα. Μπορούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά να έχουμε, να έχουμε χρήμα και να έχουμε και κάποια καλύτερη οργάνωση που χρειάζεται. Είναι και θέμα ανθρώπων. Το μπάσκετ ταιριάζει και πιο πολύ στον Έλληνα. Είναι ένα παιχνίδι. Ο Έλληνας έχει γρήγορες αντιδράσεις, έτσι απατσούλησαν γρήγορες αποφάσεις. Εποχή Αμερικάνου, Ζούπα. Ναι, η δική μας εποχή. Ήταν και τότε, και εμείς είχαμε φτάσει στα Final Four, είχαμε κερδίσει και τα λοιπά, η εθνική ομάδα. Αλλά ήταν άλλες εποχές τότε και άλλες τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Αγγέλου, ήθελε να κάνετε συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ βλέπω ότι με ακαδημίες ασχολείστε με τα παιδιά. Έχουμε παραγωγή νέων παιχτών σαν χώρα. Και υπάρχει έτσι προσφορά, δηλαδή συμμετοχή, η θέληση να έρθουν να μάθουν μπάσκετ για να εκπαιδευτούν. Και... Ναι. Η αλήθεια είναι την εμπειρία που έχω στα 20 και πλέον χρόνια που είμαι στον χώρο και έχω περάσει από διάφορα στάδια, κυρίως σε μικρές ηλικίες, αλλά και τώρα τελευταία στην Εθνική Ομάδα του Δούκα, που και εκεί ο Σύλλογος πλέον έχει δημιουργήσει μέσα σε μια πενταετία ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πλάνο, project για νέα παιδιά. Βλέπουμε ότι πραγματικά πολλές ομάδες στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα δύο μεγάλα κέντρα, πραγματικά έχουν στραφεί ή στρέφονται όλοι και περισσότερο στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη των ακαδημιών. Ένα γεγονός το οποίο, ένα θέμα το οποίο το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη. Τι εννοώ. Τα προηγούμενα χρόνια εστίαζαν οι περισσότερες ομάδες σε μια άνοδο, σε μια κατηγορία, γρήγορα, άμεσα, χωρίς να κοιτάμε την υποδομή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και λόγω των καιρών, φροντίζουν ή φρόντισαν οι καιροί. Σωστό. Δεν υπάρχουν λεφτά. Έγινε τα καλά της κρίσης. Να αναδείξουν πραγματικά ταλέντα, ήδη υπάρχουν στην επικράτεια, αρκεί να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός κεντρικός. Μιλάμε για την Ομοσπονδία και να υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία. Αυτό που είπε και ο κότς στην αρχή είναι ότι χρειάζεται πολύ απλά καλύτερη οργάνωση. Στο να δούμε πού είναι τα ταλέντα αυτά. Πλέον, η αλήθεια δεν είναι σαν... Έχετε διακρίνει ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές της χώρας που βγάζουν ταλέντα στην μπάσκετ. Σαφώς. Αυτό είναι και παραδοσιακά. Η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα,
είναι η, η μπασκετομάνα ακόμα. Και βέβαια, εντάξει, Αθήνα, λόγω του ότι υπάρχει μια συγκέντρωση του πληθυσμού εδώ, σαφώς πλέον, αν δείτε, κάνετε διάβαση στις γειτονίες, θα δείτε από 2, 3 και 4 ομάδες σε δήμους. Υπάρχει μια υπερσύγκρουση. Είναι η ευκολία βέβαια ότι υπάρχει μικρό το γήπεδο και μπορεί να έχουν στις γειτονιές, να υπάρχουν λέει στους δήμους. Σαφώς, σαφώς. Υπάρχει μια ευκολία στην πρόσβαση και μπορεί να φτιάξει. Πολύ περισσότερο όταν ξέρει ότι υπάρχει και προπονητής που είναι ένας ονομαστός. Θέλει να πάει το. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει και μια δικιά μου ενασχόληση και με το κομμάτι αυτών των προπονητών όσον αφορά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τέλος πάντων, βλέπουμε τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια οργάνωση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όλο και δίνεται έμφαση στην, στο να βγουν καινούργιοι προπονητές από σχολές, όχι απλώς εμπειρικά στελέχη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό συντελεί σίγουρα στην καλύτερη οργάνωση και στην ανάπτυξη του αθλήματος. Και έτσι θα ρωτήσω. Τα νέα παιδιά πάντως στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα, τα μάζεψε η εποχή, το αέρα του Νίκου Γκάλια. Από το 87 και μετά, όταν έγινε επιτυχία και είχαν ακουστεί τότε και πολλά και διάφορα για τον επαγγελματισμό, για τα χρήματα που παίρναν οι παίκτες κτλ. Άρχισε ο κόσμος, ξέρετε, όποτε γίνεται μια τεράστια επιτυχία, κάποτε θυμάμαι η Βερούλη είχε κάνει ένα πανευρωπαϊκό αυτό και την άλλη μέρα όλα τα γήπεδα είχαν πάει τα πιτσιρίκια με ένα κόντιο να γίνουν κοντιστέ. Το μπάσκετ ήταν εκεί. Νομίζαν οι γονείς πλέον στρέψαν τα παιδιά τους περισσότερο από τα σχολεία στα γήπεδα, νομίζοντας όλοι ότι όλοι έχουν ένα μικρό γκάλι στην οικογένεια, ο οποίος θα γίνει πλούσιος από το μπάσκετ. Αυτό έφερε πολύ πράγμα στα γήπεδα και εν συνεχεία, επειδή η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ συνεχιζόταν επιτυχώς, μην ξεχνάμε ότι οι εθνικές παιδών και εφήβων μας και νέων έχουν κατακτήσει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι και μεγάλοι. Και αυτό κρατάει. Πάντα υπήρχε η φήμη ότι υπάρχουν πολλά χρήματα, θα βγάλει πολλά λεφτά κτλ. Ύστερα έγιναν και κάποιοι νόμοι οι οποίοι ευνούσαν τα παιδιά. Δηλαδή, αν κέρδισε ένα παρενήλιο σχολικό πρωτάθλημα κτλ., έπαιρνε 15-20% έμπαιρνε σε πανεπιστήμια. Και όπως ξέρετε, οι παίκτες του, οι αθλητές του μπάσκετ, συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές, εμείς έχουμε 90% των παικτών είναι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι, απόφοιτοι πανεπιστημίων. Εν αντιθέσει με το ποσοστό που του ποδοσφαίρου που είναι ελάχιστο. Δηλαδή είναι ένα κίνητρο για ένα γονιό να στείλει το παιδί του να παίξει μπάσκετ και σε αυτό θα σπουδάσει κιόλας. Από την άλλη, συμβάλλει στο να διατηρείται και ένα άλλο επίπεδο στο μπάσκετ. Ναι. Καλύτερα. Καλά, αυτό είναι σε όλο το περιβάλλον. Ναι. Από αρνητικά φαινόμενα από τον παραγωγισμό μέχρι τη βία, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το ποδόσφαιρο. Καλά, που η βία είναι κοινό. Γιατί δεν λέει να πάρει το δρόμο του. Ναι, εντάξει, έτσι. Άλλο το επίπεδο. Η βία είναι σχετική, γιατί είναι ήδη οι φύλαθλοι πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δεν έχει οι φύλαθλοι του μπάσκετ, οι φύλαθλοι του. Εδώ βλέπει τον πόλο και στον πόλο κάνουν. Τι σημαίνει ότι είναι αυτή του πόλο. Γιατί όμω εκφράζονται τότε πιο πολύ στο ποδόσφαιρο και όχι στο μπάσκετ. Α, και στο μπάσκετ. Και εδώ, στο μπάσκετ. Δεν έχουμε τις ίδιες απαγορεύσεις. Δεν έχουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορείς να δεις όταν παίζεις στον Πειραιά Παναθηναϊκός μέσα. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Σφάζονται και εκεί. Mm. Μα δεν είναι αυτοί τώρα έχουν γίνει μια κατάσταση στρατών. Εκεί είναι στρατό. Εδώ πάνε και σκοτώνται στο γυναικείο μπάσκετ, στο βόλεϊ γυναικών. Όπου μαθαίνουν που είναι οι μεν, πάνε και οι άλλοι και μαχαιρώνονται. Mm. Αυτή είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι κάποιοι στρατοί οι οποίοι κατά την κρίση μου πρέπει να διαλυθούν, αλλιώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ιστορία. Η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, αν έχετε μια στατιστική, πλειοδοτεί, μάλλον παράγει πολύ περισσότερους παίχτες μπάσκετ. Ναι, συγκριτικά με τον πληθυσμό, βέβαια. Είμαστε νομίζω μετά την, μετά τη Λιθουανία που είναι. Η εξήγηση είναι ότι αφενός το παιχνίδι πάει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Παρότι δεν είμαστε πολύ ψηλός λαός, είμαστε πολύ γρήγοροι, είμαστε εύστροφοι, είναι πολύ ίστροφοι. Το μπάσκετ είναι ένα πολύ έξυπνο άθλημα. Πρέπει να έχεις μυαλό, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Και πάει στο στυλ του Έλληνα. Απ' την άλλη πλευρά, είχαμε την προϊστορία. Οι γονείς στρέψαν τα παιδιά τους γιατί νομίζαν, όπως είπα, ότι θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα. Ο καθένας έχει και ένα μικρό γκάλι στην οικογένεια. Και ήρθαν και επιτυχίες εθνικών ομάδων, συλλόγων που το κρατάει στα. Η τηλεόραση έχει παίξει ρόλο. Η τηλεόραση παίξει ρόλο, αλλά η τηλεόραση παίζει ρόλο όπου υπάρχει επιτυχία. Δεν είναι. Το μπάσκετ έχει πολλές επιτυχίες. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν ήταν φωτοβολίδα προς το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι σταθερή αξία εδώ και 40 χρόνια. Μας κάνει πάσα, Βαγγέλη Σκλάβο, ο κύριος Κερίτσης, να ρωτήσω το εξής. Εσύ τώρα ασχολείσαι με ατζέντες παιχτών Ελλήνων ξένων. Πόσο συχνά θα χτυπήσει το τηλέφωνο από το εξωτερικό
και να σου πούνε, έχεις να μου δώσεις κάποιον Έλληνα παίκτη που πρέπει να επενδύσω, να τον κοιτάξω, να τον πάρω από τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια στο εξωτερικό δεν είναι, η κρίση δεν έχει επηρεάσει μόνο εμάς, ειδικά στο μπάσκετ. Ενώ πιο παλιά υπήρχαν χώρες πέρα από τη Ρωσία, υπήρχαν και ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες μπορούσαν να πάρουν κάποιους αθλητές και να δαπανίσουν κάποια χρήματα, αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα νομίζω είναι πολύ λιγότερες οι ομάδες αυτές που έχουν τη δυνατότητα αυτή. Μάλιστα. Και ως επιτοπλίστων απευθύνονται σε παιδιά και σε αθλητές οι οποίοι είναι στο πιο υψηλό. Δηλαδή δικούς τους και. Όχι, θέλω να πω ότι σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε διεθνείς. Άρα δηλαδή θα διαθέσουν ένα ποσό για κάποιο, ας πούμε, ακριβώς, αστέρι, για κάποια φίρμα. Ένας αθλητής ο οποίος είναι ήδη διεθνής με την εθνική ομάδα τη δική μας ή ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω. Ναι, ναι. Ενώ πιο παλιά υπήρχε, ας πούμε, τη δυνατότητα και σε αθλητές που ήταν πιο χαμηλά, ναι, να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι, για να το δέσω όλο αυτό που είπαμε και για τους μικρούς, είναι, ναι, ναι, ότι ναι μεν είναι η κρίση, δίνει μια ευκαιρία στα νέα παιδιά, την οποία την ευκαιρία αυτή πρέπει να αρπάξουν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή όχι επειδή είναι κρίση υπάρχουν κάποιοι νόμοι ότι να βάλουμε τους παίκτες όλοι και καλά μέσα. Οι μικροί να βρουν την ευκαιρία να δουλέψουν περισσότερο, δεν τους χαρίζεται τίποτα και απλά τους δώσουν μία όθηση να μπουν να παίξουν. Νομίζω ότι αυτό με τα budget που έχουν χαμηλώσει, αν εξαιρέσουμε τις 2-3 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δούμε νέα πρόσωπα και νέους παίκτες, ούτως ώστε μελλοντικά να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες. Τα συμβόλαια που υπογράφονται με Έλληνες παίκτες και με ρωτήσεις. Εκεί κρύβουν παγίδες μέσα για τον παίχτη. Δηλαδή πονηροί όροι μέσα, ρήτρες. Κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά του ατζέντη είναι να προστατέψει όσο γίνεται καλύτερα τον πελάτη του. Και τον παίχτη, αλλά και να υπάρχει μια τίμια συνεργασία ανάμεσα στον αθλητή. Ο κόουτς έχει μεγαλύτερη εμπειρία και φαντάζομαι ότι έχει. Όχι, εντάξει, ο Βαγγέλης τώρα κάνει αυτό το επάγγελμα. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας του ατζέντη. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που εξασκούνται το επάγγελμα τα παιδιά, γιατί το βρήκανε και αυτό συνεχίζουν. Αλλά εγώ με την απλή λογική ότι εάν κάποιος δουλεύει για μένα, που ο ατζέντης δουλεύει για τον παίχτη, για να μπορώ να τον ελέγχω πρέπει να τον πληρώνω. Δηλαδή, είναι πάντα δεμένο τον ατζέντη ο παίκτης. Όχι, βέβαια. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έχουμε ένα μοναδικό και δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Που είναι τελείως διαφορετικό. Ο ατζέντης εκπροσωπεί ένα παίκτη και πληρώνεται από το σύλλογο. Δηλαδή, εγώ είμαι παίκτης, με έχει ο Βαγγέλης και πουλάει σε εσάς. Και θα πληρωθεί από εσάς. Εγώ ξέρω ένα κανόνα, ότι αυτός που πληρώνει, αυτός ελέγχει και την κατάσταση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ελέγξω. Ενώ στην Αμερική, τον ατζέντη τον πληρώνει ο παίκτης. Δεν έχει καμία σχέση. Διότι και έχουμε πάρα πολλά τέτοια συμβάντα, όπου, εν πάση περιπτώσει, ο ατζέντης δεν πρόκειται να χαλάσει την καρδιά ενός μεγάλου ιδιοκτήτη για ένα παίκτη. Και έτσι τον πάει, μένει εκεί, αλλά κάτι στραβό να είναι. Τον διώχνουν, δεν τον αποζημιώνουν, γίνεται αυτό για να μην χαλάσει καρδιά του, για να ξαναπάει παίκτες. Που αυτό δυσκολεύει και τη ζωή του ατζέντη και φυσικά είναι εναντίον των παίκτων. Κάτι το οποίο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω εγώ δικηγόρο να με εκπροσωπεί με σένα και να τον πληρώνεις εσύ τον δικηγόρο μου. Είναι λογικό δικηγόρο. Αυτό συμβαίνει. Που δεν. Οι αμοιβές είναι μεγάλες. Των Ελλήνων παίκτων. Που είναι φίλες, βέβαια. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε. Σε σύγκριση με τους ξένους. Ανάλογο. Αναστήματος από πλευράς, δηλαδή δυνατότητα. Νομίζω ότι τις μεγάλες αμοιβές τις παίρνουν ως επιτοπλίστων οι αθλητές που είναι στις 3-4 μεγάλες ελληνικές ομάδες. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι. Εντάξει, βασικά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αν ξέρουμε ένα-δύο ονόματα, τώρα τα άλλα δεν έχει γίνει και από την ΑΕΚ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει. Και ο Άρης κάνει μια προσπάθεια όχι στο ίδιο μέγεθος. Υπάρχουν. Σε πιο χαμηλό επίπεδο κάνει και ο Προμηθέας Πατρών, κάνει εξίσου μεγάλη προσπάθεια, διότι υπάρχει και ένα οικοδόμημα από κάτω στις ακαδημίες και πολύ μεγάλη δουλειά εκεί πέρα.
Πριν χρόνια υπήρχαν πολλά λεφτά στο μπάσκετ. Τώρα έχουν πέσει τα πράγματα. Ακολουθεί την εντάξει, λογικό είναι. Ακολουθεί και στην τηλεόραση κάποτε πήραν πολλά λεφτά. Πέρανε τρομερά. Όλα αυτά ακολουθούν και την κοινωνία. Από τις ακαδημίες, τι ποστό από τα παιδιά που έχουν περάσει τα χέρια σας έφτασαν ψηλά. Η αλήθεια είναι αυτό, αν μιλάτε προσωπικά για μένα, τώρα γενικά. Δεν ξέρω αν το είναι προσωπικό το ερώτημα. Ναι, ως προπονητής που είστε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει σχέση με το πού βρίσκεται ο κάθε προπονητής, σε ποιο σύλλογο είναι. Στην ακαδημία. Τι εννοώ. Εννοώ ότι αν ο σύλλογος στον οποίο βρίσκεται και δουλεύει και εργάζεται. Ή στα σχολεία στο Δούκα που πάτε. Ναι, εκεί για παράδειγμα, εννοείται αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική επένδυση εισαγωγικά στους νέους παίχτες. Με απογρίφημα τη φετινή χρονιά που η ομάδα, ο σύλλογος. Έχει ήδη κατακτήσει το Παναγενικό Πρωτάθλημα Εφήβων. Είναι υποψήφια ομάδα για το Παναγενικό Πρωτάθλημα Παίδων. Είναι για να το κατακτήσει, να τέλος πάντων να καταργήσει. Παίδων από τι ηλικία ξεκινάει. Μιλάμε για 14-15, 16-17. 14-17. Ήδη σε επίπεδο ακαδημιών όλα τα τμήματα έχουν καταφέρει να πάνε στην τελική φάση της Αθήνας. Τοπικά μιλάμε. Οπότε αυτό που μόνο του. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια χρονιά πολύ σημαντική για μας. Αλλά οπότε όπως καταλαβαίνετε από εκεί υπάρχουν παιδιά τα οποία ήδη έχουν κάνει μεγάλα βήματα και εδώ ο Βαγγέλης ξέρει πολύ καλά υπάρχουν 2-3 ονόματα τα οποία έχουν φύγει ήδη, έχουν ανοίξει τα φτερά τους και για το εξωτερικό. Ήδη δηλαδή ομάδες του εξωτερικού έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Και υποδηλώνει ότι υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Ωστόσο, ξαναλέω ότι αυτό τυχαίνει στο σύλλογο που είμαι εγώ. Δεν πάει να πει ότι αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία. Γιατί οι συνθήκες σε εμάς είναι πάρα πολύ ιδανικές συνθήκες, πραγματικά, για να δουλέψει ένας προπονητής και ένας νέος αθλητής. Ωστόσο, δεν σημαίνει το ίδιο στην πλειονότητα των σωματείων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αποδεικνύεται από το Σύλλογο όμως ότι υπάρχει προγραμματισμός, συνέχεια, συνέπεια και εμπιστοσύνη της διοίκησης μπορεί να γίνουν πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα και να αναδειχθούν οι αθλητές. Φέτος πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική. Κύριε Κυρίτσι, Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κέρδισε σήμερα βέβαια την άκρη, την ψυχή στο στόμα, αλλά δεν ξέρω, κάτι η ομάδα γίνανε κάτω. Είναι φυσικό επακόλουθο του αποκλεισμού από το Final Four, διότι έγινε μια υπέρβαση και ενώ πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή στην κανονική διάρκεια πώς θα μπει στην οκτάδα, με κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις βρέθηκε να μπει τέταρτος και να έχει και αβαντάζ έδρας, το οποίο έχασε από την Φενέρμπαξε όπως είναι γνωστό και αυτό έφερε μεγάλες αναταραχές στην ομάδα. Έγιναν κάποιες κινήσεις, έγιναν κάποιες αδίκτες, οι οποίες δεν φέραν το καταλληλότερο αποτέλεσμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα... Στη θέση του Πασκουάλ θα μπαίνανε στο πούλμαν. Όχι. Όχι. Εγώ δεν κρίνω την απόφαση του Διανακόπουλου. Γιατί, να σου πω γιατί. Πρόεδρος είναι, ιδιοκτήτης είναι. Επειδή το ξέρω και προσωπικά, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι... Παθιασμένος φίλαθλος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει εκατομμύρια σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας για να κρατάει τον Παναθηναϊκό χωρίς φυσικά να έχει κέρδος από αυτό το πράγμα. Και πάνω στο παρορμητισμό του και σε αυτή, από τη στεναχώρια του πήρε μια απόφαση. Λαθασμένη απόφαση. Αλλά εκεί δική του απόφαση είναι. Για μένα, εγώ θα έλεγα περισσότερο ευθύνη φέρει το περιβάλλον του που πρέπει να τον προστατεύουν, που δεν τον προστατεύσανε, παρά αυτό. Αλλά αν έρθει τώρα καθαρά στο τεχνικό, στην απόφαση της ομάδος-ομάδος, κάθε ομάδα έχει έναν αρχηγό. Ο αρχηγός, ο διευθυντής της ομάδας, είναι ο προπονητής. Και μετά έχει και έναν αρχηγό της ομάδος, τον οποίο έχουν επιλέξει σαν ηγέτη. Αυτοί αποφασίζουν για την ομάδα και οι αποφάσεις τους, ο σκοπός σου είναι να κρατάνε αφενός με κλειστά τα αποδυτήρια, να μην διαρρέει το τι γίνεται στα αποδυτήρια, γιατί ξέρεις, μια ομάδα. Παίζει όλο το χρόνο σαν μια οικογένεια, σαν με τη γυναίκα. Δεν μπορεί να μην τσακωθεί με τη γυναίκα, αλλά δεν το βγάζει βούκινο έξω. Όποιες ομάδες είναι επιτυχημένες, κρατάνε στεγανά τα αποδυτήρια. Αυτό είναι νούμερο ένα. Και αυτό οφείλεται στον αρχηγό και στον προπονητή. Και για να κρατάς μια ομάδα μαζί,
πρέπει να παίρνεις αποφάσεις οι οποίες δείχνουν ότι είσαι σύνολο. Όταν ο κύριος Πασκουάλ βρέθηκε σε αυτό το δίλημα, εντολή του Προέδρου έτσι αλλιώς, νομίζω ότι εκείνο που έπρεπε να κάνει σαν ηγέτης, να καλέσει την ομάδα και να τους πει έχουμε αυτό και αυτό, αυτό. Προτείνω να πάμε με το που λέει απόφαση του ιδιοκτήτη. Εάν όμως υπήρχε αντίδραση όπως υπήρξε από 4-5 παίκτες, έπρεπε να ζυγίσει και να κρατήσει την ομάδα ενωμένη. Έπρεπε να πει για μένα, ναι, όλοι θα πάμε με το αεροπλάνο. Να. Διότι αυτή τη στιγμή τώρα πώς να διαχειριστεί αυτή την ομάδα όταν είναι 4. Ναι. Μα δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Ναι. Είναι τελειωμένος. Ναι. Και έχει σπάσει, έχει ραγίσει αυτό. Ναι. Το μπάσκετ είναι πολύ ομαδικό άθλημα. Και αν δεν έχεις, μπορεί να έχεις 10 Mike Jordan σε μια ομάδα και να μην κερδίζεις. Ναι. Και να έχεις 10 μέτρους προς καλούς και να κερδίζεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, όταν χαθεί η συνοχή και οι παίκτες δεν είναι μαζεμένοι, τώρα εδώ εγώ τους βλέπω περισσότερο. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Αυτός είναι ο ηγέτης. Μα αυτός είναι ο ηγέτης. Μέσα στο παιχνίδι, αλλά και στην. Παντού. Αυτός κρατάει την ομάδα. Δηλαδή, η επόμενη μέρα, εσείς τι βλέπετε ότι πρέπει να γίνει στον Παναθηναϊκό? Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, φτιάχνονται. Ναι. Χτίζονται. Από ό,τι βλέπω και υποψιάζομαι, τώρα θα παιχτεί το ζάρι στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μα ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα, είναι πιο δεμένη, πιο λογικό και έχει τα βαντζάζ έδρας. Λογικό είναι να κερδίσει. Δεν ξέρω τι αντίδραση θα υπάρχει μετά από αυτό που έγινε και μετά το χάσιμο. Γιατί τώρα αυτό που έγινε έτσι πως έγινε, βρέθηκε εκτεθειμένος, βγάλανε εκτεθειμένο και τον ιδιοκτήτη. Διότι όταν ο ιδιοκτήτης λέει κάτι και οι μισοί δεν το κάνουν και δεν τους διώχνεις, τους αποδέχεσαι στην ομάδα, άρα δείχνεις αδυναμία, δηλαδή κάνεις το κορόιδο σε κάτι που αποφάσισες, βρίσκεται εκτεθειμένος και εσύ ο ίδιος. Και αισθάνεται, ο κ. Γιαννακόπουλος βρέθηκε προ αυτού για να μην διαλύσει την ομάδα για το καλό των φιλάδρων, αποφάσισε να κάνει δεν κατάλαβε, αλλά το καταλαβαίνει, δεν πάει στο γήπεδο, είναι φανερό. Mm. Λοιπόν, αυτά δεν είναι συμπτώματα. Όταν τελειώσει πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε τα ίδια κάθε χρόνο. Θα φύγουν οι μισοί, θα έρθουν άλλοι μισοί, θα φύγει αυτό και αυτού και από την αρχή ξεκίνησε να χτίζει. Η ΑΕΚ, λέω στον Αγγελόπουλο Σλάβο, είναι ικανή να κάνει την υπέρβαση, αυτό που λέει ο Αγγελόπουλος. Νομίζω θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Ουσιαστικά ο στόχος της ΑΕΚ είναι να δημιουργήσει ένα κορμό. Και για να το φέρω και πριν αυτό που είπε ο coach, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Ομάδες που θέλουν να διακριθούν και να έχουν στόχους πρωταθλήματα και διακρίσεις και επιτυχίες, πρέπει να δημιουργήσουν ένα κορμό. Συνδυασμούς Ελλήνων μαζί με ξένους. Ναι. Αυτό που έχει πετύχει τώρα ο Ολυμπιακός και ο παλιό Παναθηναϊκός. Νομίζω αυτή είναι η συνταγή, είναι γνωστή σε όλους. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός να δημιουργήσουν κορμό Ελλήνων παιχτών. Διότι οι ξένοι δεν είναι αναλώσιμοι, αλλά στατιστικά πολύ λίγοι ξένοι αυτοί που θα κάτσουν αρκετά χρόνια σε κάποια ομάδα. Ο ελληνικός ορμός είναι αυτός που και θα ταυτιστεί ο κόσμος και θα φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Και θα είναι, και η καρδιά του. Και αυτό και θα είναι στα δύσκολα αποτελέσματα, σε δύσκολες ήττες, θα είναι αυτοί που θα κρατήσουν τα στεγανά και στα αποδυτήρια και σε οτιδήποτε. Και σε δύσκολες αποφάσεις, όπως είπατε πριν, είναι ο ελληνικός κορμός. Νομίζω εκεί πέρα πρέπει να στοχεύσει και η μία ομάδα και η άλλη για την επόμενη χρονιά. Μα αν δείτε και τις ομάδες που είναι τώρα στο Final Four, και οι τέσσερις ομάδες στο Final Four έχουν τους προπονητές τους για τουλάχιστον 4 χρόνια. Το βασικό κορμό της ομάδας, και οι τέσσερις, το βασικό κορμό της ομάδας τους, χωρίς αλλαγή τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Γι' αυτό και είναι εκεί. Πόσο είναι το budget? Το budget του εξαρτάται από ομάδα στις ομάδες. Όχι, ο μισθός του. Ο μισθός του. Και εκεί κρίνει. Άλλος ο μισθός. Πόσο μέχρι πόσο μπορεί. Νομίζω ο υψηλότερος μισθός που αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι 2,5 εκατομμύρια. Αφορολόγητα. 2,5 εκατομμύρια το μήνα ή τη σεζόν? Τη σεζόν. Τη σεζόν. Τη σεζόν. 2,5 εκατομμύρια το. Για γελού. Το φαινόμενο αντεκοκτούμπο. Αντεκοκτούμπο. Παράγεται συχνά. Παράγονται πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα. Καταρχήν. Εάν δεν περνούσε από την Ελλάδα. Ήταν τυχερός που πέρασε από την Ελλάδα. Αν δεν έφτανε από την Αφρική για να στην Ελλάδα. Θα είχε την τύχη. Τυχερός που πέρασε την Ελλάδα, η Ελλάδα τυχερή που πέρασε αυτό. Είναι λίγο σχετικό αυτό. Πάντως δεν θα λέω ότι είναι φαινόμενο. Γιατί γεννιέται, πρέπει να γεννιέται ο παίκτης. Η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωσή του, η αλήθεια είναι ότι είναι προφανές. Αυτό θέλαμε. Εγώ να σου πω τι γίνεται. Επειδή για τον συγκεκριμένο αθλητή,
Επειδή έτυχε με τον ερχομό μου στην Αθήνα από την επαρχία, για να προκειμένου να φοιτήσω. Από τη Λιβαδιά. Να φοιτήσω στα ΤΕΦΑ, έτυχε να μείνω την εποχή εκείνη, να διαμείνω στην περιοχή του Ζωγράφου. Που εκεί επιτελέστηκε, έγιναν τα πρώτα βήματα ουσιαστικά στα ανοιχτά γήπεδα του Ζωγράφου. Στην φιλοσοφική σχολή. Σε κάποιο ανοιχτό γήπεδο, εμφανίστηκαν εκεί για πρώτη φορά τα παιδιά αυτά. Πολύ απλά, ήταν κάποιοι άνθρωποι που πίστευαν ισχυρά σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα, που τώρα γίνεται ευρέως, ψάχναν να βρουν παιδιά με τα χαρακτηριστικά αυτά. Τότε λοιπόν, που κάποιοι δεν πίστευαν, αυτοί πίστεψαν. Και τελικά αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα πολύ με την φαινόμενο. Αυτό έγινε με τρομερή δουλειά και συνέπεια, εγώ το ξέρω, διότι το έζησα, τους ζούσα καθημερινά. Και τους βίωσα και στα πρωταθλήματα τοπικά. Και στα παιδικά και στα εφηβικά. Όλη την εξέλιξη. Όλη την εξέλιξη. Και ο αδερφός του παίζει. Και ο αδερφός του. Τι ιδιαίτερε. Όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή ο τρίτος που έρχεται από πίσω, ο Κωνσταντίνος, είναι από ό,τι προκύπτει. Ο δεύτερος έπαιζε στην Ανδόρα, εκεί και τον έφερε στην ΑΕΚ. Προκύπτει ότι είναι για αυτό εξαιρετικό ταλέντο. Έτσι. Εννοείται. Απλώς δεν είναι αυτό το φαινόμενο, αλλά πραγματικά έγινε με πάρα πολύ δουλειά και εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά. Εγώ έχω μια απορία, έτσι, σαν ένα απλός φίλαθλος τώρα. Το παιδί αυτό πήγε στο φιλαθλητικό, το λέω καλά. Το γράφω ακριβώς. Έτσι. Πώς δεν ξέραν οι ομάδες, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, την ύπαρξή του να τον πάρουν ακόμα πιο μικρό. Πώς έγινε αυτό, πολύ ξαφνικό, νομίζω πήγε να. Ένα διάστημα στην Ισπανία και μετά. Σαραγώσα, Σαραγώσα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή οι δικοί μας οι μεγάλοι τι κάνανε. Βέβαια στο παιδί, εντάξει, του βγήκε σε καλό. Αλλά λέω τώρα ότι. Εδώ στην Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως με τα νέα παιδιά, ότι υπάρχουν ταλέντα κτλ. Μέχρι τα παιδικά, εφηβικά, η ουσία τι γίνεται μετά. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι η νοοτροπία των συλλόγων είναι ότι είσαι μικρός, θεωρούν ότι είσαι μικρός και άπειρος μέχρι 25 χρονών. Πρέπει να γίνει 25 χρόνια για να είσαι εδώ. Και μετά από 27 είσαι μεγάλος. Yeah. Δηλαδή έχουν 2 χρόνια. Δεν έχουμε την νοοτροπία που έχουν παλιά οι Σέρβοι και αυτοί που από 17-18 χρονών τα βάζαν και παίζουν. Ο Δούκας, ο συγκεκριμένος σύλλογος που έχει κάνει τρομερή δουλειά κτλ. Έχουν παίκτες μεγάλα ταλέντα. Yeah. Δεν έχουν ένα ταλέντο που είναι 16 χρονών που η Ρεάλ τον. Ο μικρός ο Ρογκαβόπουλος τον ζήτησε η Ρεάλ, πήγε να τον δοκιμάσουν κτλ. Να τον πάρουν. Και εδώ πέρα έχουν τέτοιους παίκτες και δεν τους βάζουν να παίζουν. Μα έστω και στα εύκολα παιχνίδια. Και λέει είναι μικρή. Τι θα πει μικρή, όταν η ολόκληρη Μπαρτσελόνα έβαζε το Ρούμπιο και έπαιζε βασικός 16 χρονών, όταν τώρα αυτός ο Τόντιτς παίζει που είναι τώρα γίνει 18 χρονών και παίζουν στην Ευρωλίγκα βασική, και δεν είναι τίποτα ομαδούλες πλάκας. Μιλάμε για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Εδώ δηλαδή εμείς, γιατί δεν μπορεί ο Δούκας ή ξέρω κάποιος, ο μικρός σύλλογος να βάλει. Η δε άλλη, ο Παναθηναϊκός σου λέει, ας να δούμε αν θα γίνει καλός παίκτης και τότε θα τον πάρουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Επειδή μιλάμε για τον Αντετοκούμπο, αλήθεια είναι ότι η διαφορά με τα παιδιά αυτά που λέμε, να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό, είναι ότι βίωσαν όλη την πορεία ως την Α2 κατηγορία, ως μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή έπαιξαν όλα τα στάδια. Δεν είναι ξαφνικά π.χ. ότι δώστε ευκαιρία να παίξουν. Βίωσαν πραγματικά και κατέκτησαν τη θέση στην ομάδα, στην αντρική ομάδα από την. Από την παιδική ηλικία με τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Είναι λίγο διαφορετική από την πολιτική επικαιρότητα τη σημερινή. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Να μην είναι μονότονα πολιτικά. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ασχέτως συλλογική προτίμηση, όταν μια ομάδα ξεφεύγει και είναι σαν εθνική ομάδα. Και έτσι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Η εθνική ομάδα μας πρέπει να είναι πολύ καλή, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Έχουμε πολύ ταλέντο, αλλά να δούμε τι σύνολο θα βγάλουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος. Αύριο το πρωί Κοντρα Νιούς στα περίπτερα. Κοντρανιούς.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.